Μπορώ να ξεκινήσω, ήταν το Βασίλη Γερκόπουλο. Για μας ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Παίξαμε τον Απόλλωνα Πάτρας, που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική ομάδα είναι για την πόλη μας. Ερχόμασταν μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων, αλλά βγάλαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, όλοι το ξέραμε, αλλά η ήττα πάντα είναι η ήττα. Έτσι προσπαθήσαμε όλη την εβδομάδα εμείς να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσαμε. Νομίζω ότι το κάναμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πολύ πολύ στο παιχνίδι μας, ήμασταν πάρα πολύ καλοί στην άμυνα, αν και δεν ξεχνήσατε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Στο ημίχρονο ήμασταν μαζί παρόλο που είχαμε χάσει τα rebound. Αλλά νομίζω ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, συνεχίζοντας αυτό που κάνουμε προπονή, συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Καταφέραμε, βάλαμε το ρυθμό μας και έρθει αυτό το αποτέλεσμα που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος, όχι μόνο για την νίκη, αλλά γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε μια πολύ μεγάλη τσέπη και ομάδα όπως ο Απόλλωνας μέσα στην πάντα μέσα στο περιβάλλον. Κάποια ερώτηση. Θέλετε να αποδείξετε κάτι ή ότι παίζετε με τον Απόλλωνα? Όχι, δεν θέλαμε να αποδείξουμε τίποτα. Εντάξει, για τους πατριώτες όπως είμαι εγώ, ο κόουτς ή ο Άγγελος, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε τον Απόλλωνα. Και εγώ έχω παίξει τον Απόλλωνα και ο κόουτς είναι τον Απόλλωνα. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για βαθμολογικούς λόγους. Θέλαμε πάρα πολύ νίκη. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Όλη την εβδομάδα που δουλέψαμε πάρα πολύ παιχνίδι. Μας βγήκε αυτό πάρα πολύ καλά και καταφέραμε να βάλουμε στο μυαλό μας το τέλος για να κερδίσουμε το μάτς. Κάποια ερώτηση. Κάποια ερώτηση. Η ομάδα είχε δεχτεί έτσι μια είχε δεχτεί μια κριτική το τελευταίο διάστημα για το ότι δεν παίζει άμυνα. Κάποιοι παίκτες σου ξένοι δεν αποδίδουν αυτά που πρέπει. Σήμερα είστε ικανοποιημένος από αυτό που είδατε και πιστεύω ότι δόθηκαν κάποιες απαντήσεις για το ότι μπορεί να παίξει άμυνα. Δεν απάντησε σε κανέναν. Ξέρω ότι θεωρώ ότι τα παιδιά τα παίξανε, γιατί ποιος παίζει καλά, ποιος δεν παίζει, τι κάνουν καλά, ποιος είναι καλύτερα από τον προπονητή. Καλώς ήρθατε. Σημασία έχει ότι τα παιδιά προσπάθησαν 100%. Το δεύτερο. Στον κύριο ο συγκεκριτός της δράσης στην αρχή, εσύ στον κόσμο του μετά, ήταν μια διαδικασία να εξηγωθεί. Σίγουρα τώρα, τα ξέρετε, στο παιχνίδι σίγουρα δεν θα πει καλά και πίσω, είναι δεδομένο, δεν είναι αυτό. Από εκεί πέρα, σίγουρα τώρα. Είχαμε το χειροκρότημα, αλλά είχαμε και κάποιες στο τέλος για ένα time-out που πήρες. Ξέρουμε ότι θα μας ένα δύσκολο κάθε καλή να δει μας πάνω σε πολύ ευαίσθητα. Έτσι και πρέπει να μας πιο πολλά στιγμή. Πρώτα απ' όλα θέλω να τους μάσεις πρώτα τον κόσμο, τον οποίο είναι πιο σχετικά σήμερα και εδώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να μην κάνω αλλά πρώτα θέλω να προτιμήσω την προσπάθεια του προμηθέα. Νομίζω ότι θα βάζει με τρεις πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, είναι δύσκολο να διαβίσει κάποια μάλλον. Έγινε έτσι μια εμφάνιση ή το πάρα πολύ κακές ανεφέρες ομάδες. Έχει να κάνει ακόμα και με την πίεση από το παρόμοιο τυπικό τέτοιο δεύτερο στις δύο μέρες. Είναι εντάξει, σίγουρα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έτσι, να παίζει μόνο παρόμοιο προμηθέα, όπω και όλα τα τέρπι, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Πίεση έχουμε μάθει να ζούμε εμεί τα τέρπι την πίεση, δεν υπήρχε κάποια έξτρα πίεση, έτσι αυτή είναι η δουλειά μα και αυτή πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα μα πρέπει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλου του παίχτε και του ξέρουμε στο κλίμα. Κάτι όπω είπε και εσύ, η εικόνα μα ήταν καλή.